بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, ο διανοούμενος όπως παρουσιάζεται, εξέφρασε σε άρθρο του στην Καθημερινή με τίτλο «Το Ισλαμικό Περιβάλλον στην Ευρώπη» την ευαισθησία του για την σύλληψη του Μπουαλέμ Σανσάλ. Ο Μπουαλέμ Σανσάλ είναι ένας αλγερινός φίλος ιονιστής, άθεος, γαλόφωνος συγγραφέας που σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει συλληφθεί στην Αλγερία. Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος σε αυτό το άρθρο εδώ που βλέπετε δηλώνει θαυμασμό για το Σανσάλ. Και δεν είναι περίεργο διότι δηλώνει θαυμασμό για τον συγκεκριμένο επειδή στέκεται ως πολέμιος του Ισλάμ και όχι πολέμιος του Ισλαμισμού όπως θέλει να αφήσει να εννοηθεί. Είναι μια γνωστή τακτική η κριτική, η επιθετική γραμμή προς το Ισλάμ να λένε, υποτίθεται, ότι ασκούν κριτική στο Ισλαμιστικό στοιχείο ενώ στην πραγματικότητα εναντιώνονται στο ίδιο το θρήσκευμα. Άλλωστε, στο άρθρο του Τάκη Θεοδωρόπουλου που θα αναλύσουμε καταπιάνεται με σύμβολα του Ισλάμ. Το πρόβλημά του είναι το Ισλάμ. Στη συνέχεια... Δανειζόμενος στις θέσεις του Σανσάλ, ο Θεοδωρόπουλος, μας λέει ότι αυτό που επιχειρούν οι κακοί μουσουλμάνοι στην Ευρώπη είναι να μεταμορφώσουν αθόρυβα το κοινωνικό περιβάλλον, το ευρωπαϊκό κοινωνικό περιβάλλον, να το αλλάξουν. Και όπως κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, σε, αυτό τον, σε αυτή την τρομολαγνία, αναρωτιέμαι, αναρωτήθηκα πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Μάταια έψαξα στο άρθρο του διανοούμενου υπέρμαχου δικαιωμάτων με εμφανείς φιλοσιονιστικές τάσεις να βρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Αντί γι' αυτό συνάντησα γενικότητες και ισχυρισμούς του τύπου «Οι μουσουλμάνοι που ζητούν το δικαίωμα να ντύνονται σύμφωνα με την πίστη τους, όπως η μαντήλα, αυτοί οι μουσουλμάνοι συμμετέχουν σε μια υπόγεια επιχείρηση μετατροπής και αλλίωσης του κοινωνικού ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Και κάθεσε και σκέφτεσαι αν πρέπει να γελάσεις ή αν πρέπει να κλάψεις, δηλαδή πρόκειται για έναν ισχυρισμό που προκαλεί απορία για τη σοβαρότητά του. Ποιο είναι ακριβώς το έγκλημα των μουσουλμάνων, των κοινοτήτων στην Ευρώπη που θέλουν να ντύνονται σύμφωνα με την πίστη τους, πού είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το έγκλημα της μαντήλας και του hijab. Το ότι οι γυναίκες ζητούν να εκφράσουν την πίστη τους, όπως θεωρούν σωστό, κατά τα άλλα φιλελευθερισμός. Κατά τα άλλα ελευθερία. Δηλαδή πώς μία θρησκευτική έκφραση παρουσιάζεται ως κοινωνική απειλή. Κανένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αντί γι' αυτό φαντασίες και εικασίες. Οι λαϊκιστές συντηρητικοί ή καλύτερα ψεύτο συντηρητικοί, διότι δεν έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια του συντηρητισμού και πώς αυτά τα άτομα στην πραγματικότητα δεν την πρεσβεύουν μέσα από τις πεπιθήσεις και τις πράξεις τους, εντάξει και σε τελευταίο βίντεο το είχαμε πει αυτό, στην πραγματικότητα όσοι γαυγίζουν ενάντια στο Ισλάμ και στους μουσουλμάνους στην Ευρώπη, έχουν ένα βασικό πρόβλημα. Στερούνται συγκεκριμένων παραδειγμάτων πιστικών θέσεων που να δείχνουν πως το Ισλάμ αλλοιώνει με αρνητικό τρόπο την Ευρωπαϊκή κοινωνία. Αντιθέτως, τα δεδομένα δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Σύμφωνα με μελέτες, οι μουσουλμανικές, οι μουσουλμανικές κοινότητες αποτελούν σημαντικό, βασικό ποσοστό του ενεργού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη. Παραδείγματα, στη Γερμανία, το 15% των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασία προέρχονται από μουσουλμανικέ οικογένειε. Πολλέ μουσουλμανικέ κοινότητε στηρίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία με τι εισφορέ του. Συμβάλλουν στην αναζωογόνηση περιοχών που αντιμετωπίζουν γύρανση πληθυσμού. Οι μουσουλμανικέ κοινότητε συμβάλλουν με την νεολαία του, ενισχύουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καλύπτουν κρίσιμε ανάγκε τη αγορά εργασία φθηνά εργατικά χέρια, πώς λοιπόν αυτές οι κοινότητες βλάπτουν την Ευρώπη για το δικαίωμά τους να τηρούν τη θρησκεία τους ή να ντύνονται σύμφωνα με την πίστη τους. Και ο Θεοδωρόπουλος, όπως ο κάθε, Θεωρο... ο κάθε Θεοδωρόπουλος, επιχειρεί να μας πείσει ότι τα γεγονότα στον Πατακλάν και στο Σερλίμπτο δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά βίας, αλλά χαρακτηρίζουν το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους γενικότερα. Και πρόκειται για μια κλασική εργαλειοποίηση μερικών πράξεων βίας, έτσι ώστε να στιγματιστεί μια ολόκληρη θρησκευτική κοινότητα. Και όταν αναφέρονται σε περιστατικά όπως το Μπατακλάν και Σαρλί Εμπτώ, αποσιωπούν εντελώς το ιστορικό πλαίσιο που δημιούργησε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις, οι πολιτικές αποσταθεροποίησεις της Δύσης στη Μέση Ανατολή, οι στρατιωτικές επεμβάσεις, στήριξη ακραίων πολιτικοποιημένων ομάδων που δημιούργησαν ένα περιβάλλον βίας, είναι απλοϊκό με άλλα λόγια και υποκριτικό να στοχοποιούμε ένα ολόκληρο θρησκευτικό πληθυσμό για πράξεις που συχνά συνδέονται στην τελική με τις γεωπολιτικές επιλογές της δύση. Όμως έχω τις εξή απορίες. Πρώτον, γιατί δεν χαρακτηρίζουμε τη μουσουλμανική κοινότητα με βάση τη συντριπτική πλειοψηφία της, η οποία είναι ειρηνική, αρμονικά συνεπάρχει με την υπόλοιπη κοινωνία, Συμβάλλει στον κοινωνικό ιστό με την εργασία και την νεολαία της με γυναίκες που αντί να κάνουν έκτρωση γεννούν. Με Ισλαμικά σπίτια που υποστηρίζουν στην πράξη την έννοια της οικογένειας. Άρα λοιπόν, τι το παίζει συντηρητικός όταν το Ισλάμ και ο Μουσουλμάνος είναι η έννοια του συντηρητισμού στην πράξη. Ενώ εσύ σε λόγια. Τον Τάκη Θεοδωρόπουλο και τον Κάθε Θεοδωρόπουλο δεν τον συμφέρει η πραγματικότητα που προσφέρει ο γενικός κανόνας των μουσουλμάνων, που στην τελική ευνοεί την Ευρώπη και αναγκαστικά περιορίζεται στις εξαιρεσει. Εξαιρέσεις οι οποίες στην τελική γεννήθηκαν από την εξωτερική πολιτική της δύση απέναντι στη Μέση Ανατολή. Από το λάδι αυτό που επιτιδευμένα ρίχνουν στη φωτιά. Συλλογική, μια συλλογική ενοχοποίηση, πέρα από το ότι είναι βαθιά προβληματική, δεν τεκμηριώνεται και πουθενά. Όσοι κραυγάζουν για τον κίνδυνο του Ισλάμ, στην πραγματικότητα φοβούνται κάτι άλλο. Φοβούνται την πίστη στο Θεό. Διότι είναι κοσμική. Φοβούνται την πίστη στο Θεό. Δεν τους αρέσει να υπάρχει μια θρησκεία που μόνο το Ισλάμ αυτή τη στιγμή υπάρχει σε αυτό το κομμάτι που κοντράρει κατά αυτόν τον τρόπο, τρόπο την κοσμικότητα και απελπισμένα προσπαθούν να βρουν κάτι. Και κάθε φορά καταλήγουν σε προσωπικές θεωρίες συνωμοσία, όπως αυτή που αναφέρει ο Θεοδωρόπουλος και ο Σανσάλ στις αμπελοφιλοσοφίες του. Ακόμα περιμένουμε για αυτήν την περιβόητη κοινωνική εισβολή που υποτίθεται ε, θα φέρει ολέθρια αποτελέσματα από τους μουσουλμάνους. Αυτή τη ρητορική που προσωπικά εγώ την ακούω από τότε που ήμουν μαθητής στις πρώτες δημοτικού. Σήμερα είμαι 41 ετών έχω τέσσερα παιδιά που μιλούν άψογα ελληνικά, ελληνικά καλύτερα από αυτούς και μεγαλώνουν σε αυτή την κοινωνία. Όσο αφορά τον Σανσάλ και τον κάθε Σανσάλ που κραυγάζουν για την Ισλαμιστική απειλή στο όνομα της ελευθερίας και της καταδίκης της βίας, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το υποκριτικό αφήγημα της κοσμικότητας. Απ' τη μία υπάρχει ελευθερία για τον Σανσάλ να εξαπολύει επιθέσεις κατά του Ισλάμ, όχι κατά του Ισλαμισμού, κατά του Ισλάμ κάτω από το φόρεμα της κριτικής του Ισλαμισμού. Από την άλλη, η Γαλλίδα μουσουλμάνα δεν επιτρέπεται να μπει στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο επειδή φοράει το χιτζάμπ. Αυτή η υποκρισία επεκτείνεται και στη δημόσια συζήτηση περί τρομοκρατίας και βίας. Όταν η βία προέρχεται από μουσουλμάνους, στο εδόλιο του κατηγορημένου κάθεται και το Ισλάμ. Όταν παρουσιάζονται όμως πράξεις ισλαμοφοβικής βίας, που διαπράττονται σε ευρωπαϊκό έδαφος αγνοούνται και πολλές φορές από τα άκρα δεξιά αντιμετωπίζεται ως αναγκαίο κακό. Ο Σανσάλ πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος όταν διακηρύσει λεκτικές επιθέσεις κατά του Ισλάμ. Ο μουσουλμάνος όμως που ασκεί κριτική στη δημοκρατία πρέπει να στοχοποιείται ως επικίνδυνος φονταμεταλιστής και να μπαίνει σε μαύρες λίστες της ΕΥΠ. Το πρόβλημα όλων αυτών των πολέμιων του Ισλάμ δεν είναι κάποια βία. Δεν είναι κάποια ελευθερία, δεν είναι κάποια ισλαμική απειλή. Οι ίδιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν την βία, όπως είναι φιλοσιονιστές, οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι εναντιώνονται στην ελευθερία, όταν δεν θέλουν τους μουσουλμάνους να εκφράζουν την πίστη τους. Το πραγματικό τους πρόβλημα είναι η πίστη του Ισλάμ, το ξαναλέμε, η θρησκεία, η θεολογία του Ισλάμ. Και το γεγονός ότι οι νέοι της Ευρώπης ασπάζονται το Ισλάμ. Η ίδια, η ύπαρξη όχι απλά μιας θρησκείας, μιας ζωντανής θρησκείας που εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους αποτελεί για αυτούς πρόκληση. Και για ποιο λόγο, διότι ανατρέπεται, ανατρέπει την αφήγηση αυτής της μονοδιάστατης κοσμικής αθειστικής Ευρώπης, όπως είναι ο Σανσάλ και ο Θεοδρόπουλο. Ο ο